Κινηματογραφική καταδίωξη στους δρόμους της πρωτεύουσας περιέλαμβανε η επόμενη μέρα των Χριστουγεννών. Η πληροφορία έκανε λόγο για όχημα που κινεί το ύποπτα στην περιοχή Ιδαλίου. Αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα και έκαναν νόημα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός αγνοεί τις αστυνομικές υποδείξεις. Με αυξημένη ταχύτητα προσπαθεί να διαφύγει. Ρίχνονται μάλιστα και προειδοποιητικοί πυροβολισμοί προκειμένου να σταματήσει. Στο όχημα του έκρυβε τελικά ναρκωτικά μαχαίρι και διαρρηκτικά εργαλεία. Ο 32χρονος συνελήφθη ενώ φαίνεται να εμπλέκεται σε διάφορες υποθέσεις. Εκμεταλλευόμενοι τις ημέρες των εορτών, οι σπήρες δραστηριοποιούνται στο επακρόν. Χτύπουν κυρίως ηλικιωμένους με την αστυνομία να συστήνει προσοχή, ώστε να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα προστασίας. Προσοχή και σε χρήστες αυτόματων ταμιακών μηχανών. Ήδη τα μέτρα αστυνόμευσης σε ολόκληρη την χώρα είναι αυξημένα. Εντατικοποιούνται και οι μηχανοκίνητες και πεζές περιπολίες από τα μέλη της αστυνομίας για αποτροπή αδικημάτων κατά περιουσίας, αλλά και για την ασφάλεια των πολιτών που διακινούνται σε δημόσιους χώρους. Προτρέποντας τους ιδιοκτήτες κατοικιών σε καμία περίπτωση να μην αφήνουν ενδείξεις που να προδίδουν την απουσία τους. Κατά το εορταστικό τετραήμερο παρατηρήθηκαν μεμονωμένα περιστατικά. Προσεκτικοί καλούνται να είναι και οδηγοί λόγω αυξημένης κίνησης στο οδικό δίκτυο. Έχουν εντατικοποιηθεί τροχονομικοί έλεγχοι στο οδικό δίκτυο Παγκύπρια, με έμφαση σε παραβάσεις που αποτελούν τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων. Για άλλη μια φορά, καλούμε τους οδηγούς να είναι πολύ προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να συμμορφώνονται με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κατά το τετραήμερο των γιορτών, είχαμε δυστυχώς ένα νεκρό στη Λεμεσό και αρκετά σοβαρά τροχαία.